Στη μάχη με τον παιδικό και εφηβικό καρκίνο έχουν γίνει επιστημονικά άλματα και εν έτη 2023 οι εκτιμήσεις είναι πέρα για πέρα ενθαρρυντικές, καθώς υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, ότι από τα 10 παιδιά και εφήβους που έρχονται αντιμέτωπα με την νεοπλασματική νόσο, τα 8 ή ακόμη και τα 9 καταφέρνουν να επιτύχουν την ίαση. Τα ποσοστά ίασης στον καρκίνο στα παιδιά είναι μεταξύ 80 και 90%, για κάποιες μορφές ξεπερνά και το 90%. Βεβαίως, από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μορφές που τα νεοπλάσματα είναι ανθεκτικά και που βέβαια οι πιθανότητες εκεί είναι αρκετά, οι πιθανότητες ίασης είναι αρκετά χαμηλότερες. Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού και εφηβικού καρκίνου χθες και οι ανακοινώσεις για τα νέα φάρμακα που ενισχύουν την ιατρική κοινότητα σε αυτή τη μάχη, μόνο χαμόγελα αισιοδοξίας μπορούν να προκαλέσουν. Οι μελλοντικές νέες θεραπείες με βάση την μοριακή ανάλυση και την γενετική των κυττάρων του καρκίνου μπορεί να δώσει και καλά αποτελέσματα στις ανθεκτικές μορφές της νόσου, εξαιτίας των οποίων μπορεί να χάνονται κάποια παιδιά σήμερα, αλλά και να δώσει και καλύτερες θεραπείες με λιγότερες επιπλοκές σε όλα τα παιδιά. Οι ιστορίες παιδιών που νόσησαν, γονιών που βίωσαν την νόσο στα παιδιά τους, συγκλώνησαν στη διάρκεια της εκδήλωσης στο Ηράκλειο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα που διοργάνωσαν η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Κλινική Αιματολογίας Ογκολογίας Παιδών Παγνή και το Σύλλογο Εθελοντών η Παρέα της Αγάπης υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Παγνή, του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Τμήματος της Ένωσης Νοσηλευτών. Ο λόγος που τα καταφέραμε είναι επειδή υπάρχει αυτή η κλινική που κάποτε μου έμοιαζε με την κόλαση. Τώρα πια έχω εντελώς άλλη αίσθηση. Απευθυνόμενος στους γονείς που γνωρίζουν, έχω να πω μια λέξη. Συνεχίζουμε. Απευθυνόμενος στους γονείς και τα παιδιά που δεν γνωρίζουν, έχω να τους πω πως η ασθένεια είναι η άσχημη. Εγώ δεν ήξερα στην αρχή τι είναι. Έβλεπα τη μαμά να κλαίει. Αλλά αυτό που με βοήθησε πιο πολύ ήταν η αγάπη από την οικογένειά μου. Και όχι μόνο από τους γονείς μου και τους αδελφούς μου. Η κυρία Αγάπη από τον Άγιο Νικόλαο σήμερα κρατάει την κόρη της στα χέρια της και νιώθει ότι όλα θα πάνε καλά. Η πορεία όμως που προηγήθηκε, αλλά και αυτή που ακολουθεί, τους άλλαξε όπως λέει τη ζωή. Στην αρχή είχαμε άρνηση, φόβο, πώς θα τα καταφέρουμε, τι θα κάνουμε τώρα. Δύσκολος αγώνας. Ανάμεσά τους, ιστορίες που συχνά δεν βρίσκει κανείς λόγια να περιγράψει. Και εκείνες από τα παιδιά που χάθηκαν, νωρίς, έχοντας προσπαθήσει πολύ, έχοντας κερδίσει μέρες, έχοντας πάρει αγάπη, ωστόσο πλέον η μνήμη τους και μόνο αυτή συντροφεύει όσους τα αγάπησαν. Η γενναία μου χαρά που πάλεψε παραπάνω από 2,5 χρόνια. Πάλεψε γενναία με θάρρος που δεν παραπονιόταν. Αλλά δυστυχώς. Μπορεί να κλαις και να είσαι τελείως άγριος. Ή μπορείς να κάνεις αυτό που ήθελε το παιδί σου από σένα. Να χαμογελάς, να έχεις τα μάτια ανοιχτά, να δίνεις αγάπη και να συνεχίσεις την πορεία σου. Σας ευχαριστώ. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όχι απώλειας αλλά ζωής. Που στόχο είχε μαζικά και σε κάθε τόνο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, να σταθούν αλληλέγγυοι, δίνοντας αίμα που τόσο χρήσιμο και απαραίτητο είναι για την καθημερινότητα των παιδιών που νοσούν, αλλά και δότες μυελού των οστών που από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να σώσουν ένα παιδί. Είναι κομβική σημασία για την θεραπευτική αυτών των παιδιών, αλλά και για την καθημερινότητά τους. Με την έννοια ότι όταν υπάρχει υποστήριξη μπορούν να πηγαίνουν πιο συχνά στο σπίτι τους. Και να ζουν τη ζωή τους. Σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να περάσουμε όλο αυτό το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε, γι' αυτό είμαστε όλοι μαζί εδώ. Θα πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα σε αυτά τα παιδιά, σε αυτόν τον ανήφορο που έχουν να διανύσουν. Καλή δύναμη, ευχόμαστε. Η εκδήλωση, θέλοντας να στείλει αισιόδοξο μήνυμα, έκλεισε με γλέντι από το συγκρότημα του Γιώργη και Νίκου Στρατάκη.